ήταν μια σακούλα φάρμακα γιατί την αναποδογυρίσανε. Και λεφτά, λεφτά. Τι θέλανε λεφτά. Τι θέλανε λεφτά. Ενισχύεται ο προβληματισμός των επιχειρηματιών στην Οδό Χάλιδων μετά και τη νέα διάρρηξη στο φαρμακείο που βρίσκεται λίγο μετά τη Μητρόπολη. Ο δράστης ή οι δράστες χτύπησαν μετά μεσονύκτιες ώρες. Σήμερα το πρωί με πήραν τηλέφωνο από την αστυνομία να έρθω. Είχαν σπάσει τα τζάμια, σας λέω, είχα ρολά και είχαν χαλάσει τα ρολά. Αφού έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου, μπήκαν στο φαρμακείο αναζητώντας όπως προκύπτει μόνο χρήματα. Οι προθήκες με τα ναρκωτικά χάπια ήταν απείραχτες, ενώ δεν έλειπε τίποτε από τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Κοιτάτε να δείτε, είχα πάει στην τράπεζα και είχα κάνει ψηλά. Είχα κάνει μια δεσμίδα τάλιρα, ευρώ, μονόευρα και τέτοια, αυτά πήρανε. Φάρμακα? Όχι, όχι, δεν πήρανε φάρμακα. Φάνηκε να έχουν ψάξει για φάρμακα ή όχι? Όχι, όχι, όχι. Απλώς είχα μια κούτα που δεν τα είχα φτιάξει, μια σακούλα και τα αναποδογυρίσανε μόνο, τίποτα άλλο. Οι καταστηματάρχες της περιοχής μιλούν για έξαρση της μικροεγκληματικότητας στους χειμερινούς μήνες στην Οδό Χάλιδων και στα στενά της παλιάς πόλης. Πάντα το χειμώνα γίνονται τώρα τέτοια εδώ. Γιατί δεν κατεβαίνει πολλοί κόσμος και γίνονται αυτά τα πράγματα. Παρά το γεγονός ότι οι κάμερες ασφαλείας είναι τοποθετημένες στα περισσότερα καταστήματα του πιο κεντρικού δρόμου που οδηγεί στο Ερετικό Λιμάνι, οι επίδοξοι κλέφτες και διαρρήκτες δεν αποθαρρύνονται. Το φαρμακείο βρίσκεται 50 μέτρα μακριά από το τουριστικό κατάστημα, από το οποίο την περασμένη Παρασκευή άγνωστος δράστης αφαίρεσε χρηματικό ποσό 6.000 ευρώ και εξαφανίστηκε. Εντάξει, είναι λογικό το φαινόμενο. Από τη στιγμή που ανεβαίνει η ακρίβεια και ο κόσμος απελπίζεται, είναι φυσικό επακόλουθο αυτό να ανέβει και η εγκληματικότητα. Αυτά που είναι αλληλένδετα, νομίζω. Όταν απελπίζεσαι, θα κάνεις οτιδήποτε παίρνει από το χέρι σου για να επιβιώσεις. Από την αστυνομία ταυτοποιήθηκε ο δράστης της κλοπής. Πρόκειται για έναν 42χρονο ημεδαπό έγκλειστο στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, ο οποίος την ημέρα που αφαίρεσε τα χρήματα ήταν έξω με άδεια.